αν και κάθε μέρα για μας, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι χειρότερη από την προηγούμενη και μας κακοφαίνεται. Δεν το περιμέναμε μετά από 3 μνημόνια που πετσόκοψαν τη συντάξη μας αυτά τα χρόνια, τα 5, να είναι τα χειρότερα για μας. Η κυβέρνηση έχει ξεπουλήσει και ξεπουλάει ακόμα ενέργεια, παιδεία, υγεία και γενικά ό,τι μπορεί να βοηθήσει τη συσσόρευση του πλούτου στους λίγους, στους δικούς της, γιατί αυτό επιδιώκει. Έχει οδηγήσει τεράστια ποσά σε ημέτερους επιχειρηματίες, εφοπλιστές και τράπεζες. Το κράτος, διαλυμένο ήδη από τα μνημόνια και το κορονοϊό, διαλύεται περαιτέρω. Αυτή η εικόνα του ΕΦΚΑ που τη γνωρίζουμε όλοι μαζί. Τώρα που με την καταιγίδα της εκρήβειας βγάζομαι, δεν βγάζομαι με τη σύνταξη το μισό μήνα, περιμέναμε να πάρουμε κάτι κι εμείς, κάποια χρήματα που τα έχουμε απόλυτη ανάγκη. Και φαίνεται αυτό, αλλά μάταια, για μας δεν υπάρχει δημοσιονομική, λένε, δυνατότητα. Την ίδια ώρα έχουμε εσπροκέρδια διπλή. Δεν είναι μόνο οι επιχειρηματίες, 10-15 δηληστήρια, τράπεζες, εταιρείες ενέργειας, σούπερ μάρκετ. Είναι και το ίδιο το κράτος, το οποίο γέμισε τα ταμεία του από το ΦΠΑ. Γιατί όταν έχουμε τέτοια ακρίβεια, ειδικά στα βασικά είδη κατανάλωσης, ο ΦΠΑ διπλασιάζεται. Η κυβέρνηση αδιαφορεί πλήρως για τους συνταξιούχους. Ας το καταλάβουμε επιτέλους πως όλα αυτά τα χρήματα που προανάφερα πάνω από 10 δις και πολλά άλλα έχουν αποδέκτες τους ημέτερους. Εμείς συναδέλφες και συνάδελφοι είμαστε οι ηθαγενείς. Το ζήτημα είναι πόσα κατρεφτάκια θέλουν να μας μοιράσουν ακόμα. Πιστεύω ότι δεν μπορούν να μας δώσουν άλλα, γιατί τους πήραμε πλέον χαμπάρι. Και πώς να μην τους πάρουμε, όταν 1.000.000 συνάδελφοί μας δεν πήραν αυτή την πενιχρή αύξηση του 3%. Κακώς λέγεται αύξηση, με τον πληθωρισμό που έχουμε σε αυτά που καταναλώνουμε εμείς, είναι μόνο ένα μέρος αναπλήρωσης αυτών που έχουμε χάσει. Θα μου πείτε, τι περιμένεις από αυτούς που φτάσανε ψυχρό να μας αφαιρέσουν και αυτή την κουτσουρεμένη 13η σύνταξη που και οι ίδιοι είχαν ψηφίσει ακριβώς με το πρόστιμα ότι ήταν κουτσουρεμένοι. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, το ερώτημα είναι, συναδέλφες και συνάδελφοι, πώς τα ανεχόμαστε, πού έγκυται η δυσκολία. Υπάρχει μεγάλη δυσκολία. Η μία είναι, δυσκολίες μάλλον, η μία είναι η συνδρομή στην κυβέρνηση και αυτό έχει γίνει καθαρό σε όλους των μέσων μαζικής ενημέρωσης και η δύναμη που αυτά έχουν. Αρκεί, συναδέλφες και συνάδελφοι, να δούμε ένα παράδειγμα. Μπορεί να μας παρουσιάσουν ένα πληγωμένο ζώο, γιατί η εικόνα έχει πολύ δύναμη, και να πονέσουμε κι εμείς περισσότερο από 15.000 σφαγμένα παιδιά στη Γάζα. Και οι άλλοι, ολοκληρώνω, με τη δική της ομολογουμένως ικανότητα να σηκώνει κάθε τόσο τη βαλβίδα για να φύγει ο απολυτικός ατμός της οργής. Τι άλλο είναι όταν ο Πρωθυπουργός παρουσιάζεται σαν ευεργέτης και από τα δικά μας χρήματα, τα χρήματα του λαού, αυτά που μαζεύει με το ΦΠΑ, τα δίνει σε 100, 150 και 200 ευρώ. Ψυχία δηλαδή, στην κυριολεξία, στις συντάξεις πείνας που δεν καλύπτουν ούτε το πληθυσμό. Είναι επίσης ικανή, πολύ ικανή, πάντα με συμμάχους τους δημοσιογράφους, να αναποδοκυρίζουν την πραγματικότητα. Και έχουμε την ίδια ώρα που ένας συμπολίτης μας αυτοκτονούσε γιατί δεν έβρισκε το φάρμακο για τη χημειοθεραπεία, την ώρα που παντού και λέγεται υπάρχουν ελλείψεις σε όλα τα νοσοκομεία, την ίδια ώρα ο Υπουργός Υγείας
να πανηγυρίζει ότι μετέτρεψε τα νοσοκομεία σε ιδιωτικά απογευματινά χειρουργεία. Όχι στο πολύ μακρινό μέλλον, συναδέλφες και συνάδελφοι, στα πρωινά χειρουργεία θα υπάρχει ο εργολάβος, καθαριώτας και οι καθαρίστριες να τα καθαρίζουν για να είναι έτοιμα για το απόγευμα, για αυτούς που θα πληρώνουν. Εμείς πληρώνουμε μια ζωή κρατήσεις. 25 και βάλετε 100 στα φάρμακα, συμμετοχή στις εξετάσεις και τώρα ένα νέο χαράτσι. 1 ευρώ για τις συνταγές, για τα φάρμακα, 3 για τα περιπτερικά εξετάσεων. Πληρώνουμε συνέχεια φόρους άμεσους και έμεσους. Οι συντάξεις μας είναι στα τάρταρα και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μας διαφημίζει ένα ΕΣΥ που θα το καλύπτουμε εμείς και οι εργαζόμενοι. Και όλα αυτά όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μοιράζει συναδέλφες και συνάδελφοι δισεκατομμύρια σε απευθείας αναθέσεις, παραγγέλνει αγορές μαχητικών αεροσκαφών, φρεγατών και δεν συμμαζεύεται αξίας πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ. Πού θα πάει αυτό? Εμείς ζητάμε εδώ και τώρα μια σύνταξη, μας τη χρωστάνε ολόκληρη και για όλους. Ζητάμε τα αναδρομικά χωρίς προαπαιτούμενα για όλους. Τελειώνοντας, επιτρέψτε μου να κάνω ένα σχόλιο μπροστά στις επικείμενες ευρωεκλογές και τα συνθήματα που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση. Συναδέλφες και συνάδελφοι, κατάλαβαν, φαίνεται, ότι το παλιό όπλο της ασφάλειας δεν πιάνει άλλο στον κόσμο και το ξέχασαν. Είναι αυτό εξάλλου που κατέρευσε έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Τώρα έμεινε το σύνθημα σταθερότητα. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός. Σταθερότητα σημαίνει να συνεχίσουμε όπως είμαστε, να μην ανισορροπεί το σύστημα. Αυτή είναι η προσπάθειά τους με κάθε μέσο. Φοβούμε ότι η ενίσχυση των συντάξεών μας κατά αυτούς λέγεται αυτάπια. Προσέξτε το εν όψη και των εκλογών. Σας ευχαριστώ και μάλλον θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε σύντομα.